ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλες και σε όλους από το βροχερό αυτό τοπίο. Ο καιρός βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη, αφού από μέρες οι προβλέψεις μιλούσαν για βροχοπτώσεις. Οπότε, τόσο οι ομάδες όσο και οι θεατές έχουν έρθει προετοιμασμένοι. Ίσως να χρειαστούν μερικά λεπτά παραπάνω για να αρχίσει το μάτς, αλλά το σημαντικό είναι ότι θα γίνει κανονικά. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Τώρα αρχίζουν όλοι. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Αυτές οι πάσες είναι χάρμα οφθαλμών. Και ακόμα μένει όρθιο. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Μεγάλη ατυχία. Στείλει την μπάλα στην επίθεση. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα σεντράρει. Καλή αμυντική προσπάθεια. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Στον ουρανό η μπάλα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε την κίνηση του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Βγαίνουν μπροστά. Και τη στέλνει μέσα στην περιοχή. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να χτίσουν το παιχνίδι τους. Μυρίζει και εξακολουθεί ένα σουτ. Λίγο ήθελε για να καταλήξει μέσα. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Πρέπει κάποιος να πάρει πρωτοβουλία για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Την κόβει. Καταφέρνουν να απομακρύνουν τον κίνδυνο. Συνεχίζει. Τη στέλνει πίσω.
Ένα γκολ τώρα σίγουρα θα βοηθούσε το παιχνίδι για να ανεβεί λιγάκι ο ρυθμός και η ένταση του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Σέντρα με καλή. Υπέροχη προσπάθεια. Ω, λίγο έλειψε. Και από ό,τι ακούμε, αυτό είναι και το τελευταίο λάθημα για το πρώτο μέρος. Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα δεν έσπασε το ρόδι. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν προσπάθησαν, ούτε πως έλειψε το δυνατόν. 0 ιστοπηλίκων μέχρι στιγμής. Για να δούμε στα επόμενα 45 λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Συνήθως επικεντρωνόμαστε στην επίθεση. Αλλά ξεχνάμε πως παίζουν και αμυντικοί στο παιχνίδι. Και σήμερα τα πήγαν όλοι τους πολύ καλά. Προχωράει μόνος του. Σουτάρει με δύναμη. Πολύ σωστή επέμβαση. Φανταστική ενέργεια. Σώζει την ομάδα του από σίγουρη παραβίαση. Για να δούμε. Καθάρισε ωραία. Ένα σούτ. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε δύσκολη κατάσταση. Δοκίμασε να πάει μόνος του, αλλά δεν μπόρεσε. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Την έδιωξε, αλλά όχι και πολύ καλά. Εδώ χρειάζεται κάποια καλή επινόηση ή μια μεγάλη ενέργεια για να ξεκολλήσει το σκορ από το 0. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα το καρφώσει. Έτοιμος να σουτάρει. Είναι εντελώς άστοχο αυτό. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και πάει απευθείας στα χέρια του goalkeeper η μπάλα. Πλέον πρέπει να προσέχουν και οι δύο τις αντεπιθέσεις. Ψυχραιμία, κατοχή της μπάλας και αξιοποίηση των ευκαιριών είναι το σύνθημα και για τις δύο πλευρές. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρέσκη. Είναι ευκαιρία! Είναι μέσα! Ένα γκολ είναι πάντα ευπρόσδεκτο. Αλλά όταν έρχεται προς το τέλος του αγώνα, τότε γίνεται ο απομηχανής θεός.
από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Και ναι, πλέον έχουμε σκορ. Ο κίνδυνος τώρα για αυτούς είναι η κούραση. Θα πρέπει να προσέξουν πώς θα διαχειριστούν αυτό το παράγοντα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Θα ανοίξει το παιχνίδι με αυτή την παλιά. Ο χρόνος που τσαμπωμένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερη. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Με το χρόνο να περνά, πρέπει να αρχίσουν να πιέζουν μπροστά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Να το, αυτό που περιμέναμε, το σφύριγμα της λήξης. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό που θαυμάζω σε αυτήν την ομάδα και το είδαμε ξεκάθαρα και σήμερα, είναι η μεγάλη συνοχή μεταξύ των γραμμών της. Ξέρουμε πως όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Και εδώ τελειώνει η απόψινη μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θανέλακη. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Κι εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους. Thank you.